Θα καλημερίσω τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας, τον κύριο Αλεβιζάκη Γιώργο από το Αρκαλοχώρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για εσάς, διότι πάτε στον ημιμαραθώνιο Κρήτης με κορυφαίους Ευρωπαίους και Έλληνες αθλητές την Κυριακή 1η του Οκτώβρη, έτσι? Σωστά, σωστά. 1 του Οκτώβρη θα φιλοξενήσουμε στο Αρκαλοχώρι και στην γύρω περιοχή περισσότερους από 3.500 αθλητές από όλο τον κόσμο και από όλη την Ελλάδα. 1η του Οκτώβρη είναι η μέρα Κυριακή. Κυριακή, ναι. Δώστε μας λοιπόν το στίγμα. Μου φαίνεται πάντως ότι αυτός ο ημιμαραθώνιος, επειδή για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια το λέμε, μάλλον θεσμός έχει γίνει. Ναι, σωστά, είναι ο 7ος ημιμαραθώνιος. Είναι πλέον από τους μεγαλύτερους αγώνες στην Ελλάδα, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και τραβάει τα βλέμματα όλων των δρομέων από την Ελλάδα και μέσω των διαφημιστικών σπότ, αλλά και μέσω της οργάνωσης που λένε ότι είναι πολύ καλή, στα πρότυπα αγώνων του εξωτερικού. 3.500 αθλητές από την Ελλάδα, είπατε, αν θυμάμαι καλά, αν άκουσα καλά, 40 χώρες. 40 χώρες, σωστά. Μάλιστα. Όλοι... Τέσσερις Υπήρους. Τέσσερις Υπήρους. Μάλιστα. Ξεκινάτε από το Αρκαλοχώρι, η διαδρομή ποια είναι? Η διαδρομή των 5 χιλιομέτρων είναι μέσα στο Αρκαλοχώρι. Των 10 χιλιόμετρων είναι Αρκαλοχώρι, Χουμέρι και επιστροφή στο Εκθεσιακό. Και το 21 είναι Αρκαλοχώρι, Χουμέρι, Γαλατάς, Βόνη, Θραψανό και Εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου. Να ρωτήσω, ποιος είναι ο λόγος που γίνεται αυτός ο ημιμαραθώνιος? Εσείς κάθε χρόνο τον διοργανώνετε. Εγώ είπα θεσμός έχει γίνει. Ο 7ος είπατε εσείς. Και πάντα βέβαια με χορηγό επικοινωνία στον όμιλο της Κρήτη TV, για να μην το ξεχνάμε. Να μας πείτε γιατί το κάνετε αυτό, γιατί αυτή η διοργάνωση κάθε χρόνο, τι είναι αυτό που θέλετε να περάσετε ως μήνυμα, κύριε Αλεβιζάκη? Κοιτάξτε, αυτός ο αγώνας ξεκίνησε το 2014 που μαζευτήκαμε μια παρέα και είπαμε να κάνουμε ένα αγώνα στο Αρκαλοχώρι, να μαζευτούμε οι αρκαλοχωρίτες και να τρέξουμε, να αθληθούμε και να δώσουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός. Αυτό όμως ξέφυγε από το Αρκαλοχώρι, ξέφυγε από την Κρήτη και έχει ξεφύγει από την Ελλάδα πλέον. Ούτε εμείς το περιμέναμε πριν 7-8 χρόνια ότι θα έφτανε τόσο μακριά. Δηλαδή ξεκινήσαμε το 2014 με 550 συμμετοχές και έχουμε φτάσει τώρα να είμαστε 3.500 πλάς. Και σε ένα Αρκαλοχώρι το οποίο είναι τώρα πια πολύ πολύ πληγωμένο, αλλά η ζωή επιμένει, συνεχίζει και θέλει το σήμερα και το αύριό της, ναι. Ναι, σωστά, και σήμερα... Είναι πολλαπλά τα μηνύματα. Ναι, σήμερα είναι και 2 χρόνια ακριβώς από τη μέρα του σεισμού της 11 Σεπτεμβρίου. Σωστά, σωστά. Και συμπτωματικά εμείς για σήμερα κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί η ζωή επιμένει και η ζωή πρέπει να πάει μπροστά. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε και να μας δώσετε λίγο παραπάνω έτσι το στίγμα αυτών των συμμετοχών? Διότι εγώ από μία πρώτη ανάγνωση από ένα δελτίο τύπου δικό σας είδα ότι υπάρχουν πραγματικά διακεκριμένοι αθλητές οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Σωστά. Είναι πολλοί αθλητές από το εξωτερικό που έχουν, στη χώρα τους έχουν διακριθεί, έχουν πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες και έχουν χρόνο στο μαραθώνιο και στο ημιμαραθώνιο πολύ καλό. Και πολλοί από τους αθλητές διακεκριμένους Έλληνες είναι από τους top αθλητές στην Ελλάδα, σε μεγάλες αποστάσεις. Όπως... Όπως είναι ο Γιώργος Μήνος, είναι η Κωνσταντινοπούλου, είναι η Ρεμπούλη, είναι και πολλοί Κύπροι αθλητές φέτος. Δηλαδή φέτος έχουμε ελίτ αθλητές 7 άτομα από την Κύπρο και έχουμε και γύρω στους 150 αθλητές δρομής που θα τρέξουν και θα έρθουν από την Κύπρο για να συμμετάσχουν. Ο αθλητισμός ο οποίος προάγει την υγεία, ο αθλητισμός ο οποίος κάνει καλό στο πνεύμα, νους υγιής, εν σώματι υγιή, όλα αυτά τα οποία μαθαίναμε από τα πρώτα σχολικά χρόνια, έτσι κύριε Αλεβιζάκη? Σωστά, σωστά, σωστά. Όπως είπα, γι' αυτό ξεκίνησε ο αγώνας και έχει πάρει τις διαστάσεις αυτές που... Και είναι και χαρά. Αυτό προσπαθούμε να μεταδώσουμε. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο υγεία, δεν είναι μόνο ρεκόρ, είναι και χαρά. Δηλαδή, αν θέλετε την Κυριακή, θα δείτε
3.500 κόσμου και άλλα 2.000 επισκέπτες να χαμογελούν. Δεν θα δείτε κανένα, ακόμα και κουρασμένοι να είναι, χαμογελούν. Αυτό είναι το σημαντικό να περάσουμε, ότι αθλούμαστε και για την ψυχική υγεία, όχι μόνο τη σωματική. Και βέβαια το καλύτερο απ' όλα είναι αυτή η μεγάλη αγκαλιά, όχι μόνο απ' έξω από το Ερκαλοχώρι, αλλά και μέσα από το Ερκαλοχώρι, αυτή η μεγάλη αγκαλιά που προσφέρεται σε όλους εσάς, στον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Ερκαλοχωρίου. Σωστά, σωστά. Η μεγάλη αγκαλιά βέβαια οφείλεται και στους κατοίκους της περιοχής που βγαίνουν έξω σε όλα τα χωριά, χιλιάδες κόσμος στη διαδρομή του Μαρθονίου, αλλά και στο εκθεσιακό κέντρο έρχονται 4-5 πολιτιστικοί σύλλογοι και μαγειρεύουν και κερνούν τον κόσμο δωρεάν κριτικά παραδοσιακά φαγητά. Στο διαδικαστικό. Προβάλλεται μέσα από αυτό και η κριτική φιλοξενία. Βέβαια. Στο διαδικαστικό εκείνης της ημέρας, τι έχετε να μας πείτε για τον καθένα από εμάς που είτε θέλει να παρακολουθήσει είτε θέλει να συμμετάσχει? Έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό? Όποιος θέλει να παρακολουθήσει έρχεται στο εκθεσιακό κέντρο ή πηγαίνει σε κάποιο σημείο της διαδρομής και παρακολουθεί τον αγώνα. Όποιος θέλει όμως να συμμετέχει πρέπει να δηλώσει συμμετοχή μέχρι σήμερα, το πολύ αύριο, γιατί οι συμμετοχές θα εξαντληθούν και εκείνη τη μέρα λογικά δεν θα υπάρχουν συμμετοχές. Μάλιστα. Πού επικοινωνεί μαζί σας, κύριε Λεβιζάκη? Οι εγγραφές μπορεί να γίνουν στο www.creethalfmarathon.com και έχει μέσα και όλες τις πληροφορίες του αγώνα. Μάλιστα. Τι ώρα ξεκινάτε την Κυριακή? Ο πρώτος αγώνας των 10 χιλιόμετρων ξεκινάει 9 παρά 10 και το 5 χιλιόμετρων 12 και 10. Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες, γιατί με αυτή η αστάθεια πολλές φορές έτσι μπορεί να δημιουργεί θέματα, αλλά λένε οι μετεωρολόγοι ότι καλά θα είναι τα πράγματα για το Σαββατοκύριακο. Οπότε κρατάμε αυτή την αισιοδοξία, αυτή την ελπίδα, το μήνυμα για την ίδια τη ζωή που στέλνετε σήμερα και εσείς συμβολικά από το Ερκαλοχώρι, 27 του Σεπτέμβρη, 2 χρόνια μετά το σεισμό. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Χορηγός επικοινωνίας όμιλος της Κρήτη TV. Να είστε καλά, κύριε Λεβιζάκη.